Εδώ είμαι, καπετάνιο. Σε τούτο το πλεούμενο, εσύ είσαι τώρα, καπετάνιο. Δεν είμαι ακόμα, μα θα γίνω. Και στη μεγάλη σκούνα να αρμενίζω τα πέλαγα. Τα πέλαγα είναι κουρσάρι. Και ποιο σου λογαριάζει, θα του χτυπάω και θα του παίρνω τα άρματα. Τα άρματα, τι να τα κάνει. Ο πόθο του ξεσηκωμού φουντώνει, πατέρα. Και πάρτε το χαμπάρι, και εσύ και μάνα μου. Σώπα για το Θεό, μη σε ακούσει κανένα Τούρκο. Αυτέ είναι δουλειέ για του άντρε. Αυτέ είναι δουλειέ για όποιον δεν θέλει να πεθάνει σκλάβο. Αυτό μια ευχή μονάχα δώσουμε. Καλή λευτεριά! Καλή λευτεριά! Εδώ μέσα θα τα βάλουμε. Χωράει μια καραβιά ολάκερ και κανόνια ακόμα αν θέλετε. Κυρά μου, είσαι ένας δαίμονας σωστός. Σπίτι σου είναι, κόρη μου, και εμένα δεν μου πέφτει λόγος για το τι κάνετε εδώ μέσα. Μα είσαι παιδί μου και γνιάζομαι για σένα. Τι θέλεις, μάνα? Τα άρματα, κόρη μου, τι τα μαζεύεις εδώ μέσα? Για να μην πεθάνουμε σκλάβοι και εμείς και τα παιδιά μας. Παίζεις με τη φωτιά και με το θάνατο. Χάθηκε αν το μάθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, μάνα, κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δικιά μας. Δεν πάει παραπέρα. Όποιος φάει τον άλλον. Όχι μόνο το βιός μου γλίτωσα και τα καράβια, αλλά θα φτιάξω κι άλλο, ολόθελα πολεμικό. Με 18 κανόνια. Δεν με νοιάζει για τα λεφτά. Εκείνο που θέλω είναι να είναι γερό. Να μην το πιάνω ούτε φουρτούνες ούτε και κανόνιες. Μην νοιάζεσαι, καπετάσαι. Τέτοιο πλεούμενο δεν θα έχει δεύτερο σε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλω κι εγώ. Τούτη σκλαβιά, τούτη θηλιά που σφίγγει το λαιμό μας κάθε μέρα και περισσότερο, πρέπει να λείψει. Πρέπει εμείς με το σπαθί μας να την κόψουμε. Λάστερη στην πατρίδα μας! Κανείς σας μη διστάσει. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αδέρφια μου, ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούμε. Το είπα, είναι ικανή. Μην περιμένετε τίποτα από κανέναν. Η μεγάλη είναι με τον Σουλτάνο, αυτό το ξέρουμε όλοι. Και με εμάς ποιος είναι? Κανείς, αλλά δεν μας πειράζει. Και πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Και όποιος έχει δίκιο κερδίζει. Χρειαζόμαστε χρήματα, όπλα, συμμάχους. Ο καθένας μας θα ανοίξει το σεντούκι του και θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για τον αγώνα. Θα αγοράσουμε όπλα, θα αρματώσουμε καράβια. Και οι σύμμαχοι? Θα έρθουν κι αυτοί, να μου το θυμάστε. Μόλις αρχίσει ο δίκαιος αγώνας μας, δεκάδες, εκατοντάδες Ευρωπαίοι θα έρχονται να πολεμήσουν και να πεθάνουν ακόμα δίπλα μας. Έσο και αν οι κυβερνήσεις των... Οι λαοί θα παρασύρουν σιγά σιγά τους κυβερνήτες τους με το μέρος μας. Στο τέλος όλοι θα νιώσουν τον αγώνα μας για τη λευτεριά σαν δικό τους και θα έρθουν να μας βοηθήσουν. Μην ξεχνάτε όμως ένα πράγμα που σας είπα. Για να κερδίσουμε τη συμπάθεια και τη βοήθεια όλων, πρέπει να τους δείξουμε πως θέλουμε να τεινάξουμε τη σκλαβιά. Πως θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Θα ξεκινήσουμε μόνοι μας. Θα τραβήξουμε όλη την πόρα. Και μετά έχει ο Θεός. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν? Σε 3 ώρες, κυρά, πιάνουμε στο νησί. Κάναμε ήσυχο ταξίδι. Ναι, έχουμε καιρό να συναντήσουμε πειρατικό καράβι. Είσαστε όμως γερά εξοπλισμένοι. Για την κακιά την ώρα. Ή για την καλή. Τι θες να πεις? Σκέφτομαι ότι όταν έρθει η ώρα του ξεσηκωμού, τα καράβια μας θα είναι γερά αρματωμένα και έτοιμα.
Ξέρεις, καπετάνιο, εμείς οι νησιώτες δεν νιώσαμε ποτέ τη σκλαβιά σαν τους Τεριανούς. Εσύ μπορείς να αρμενίζεις ήσυχος με τα καράβια σου, τα πέλαγα. Εμείς στο νησί έχουμε έναν Τούρκο καδίολο κι όλο. Σκέψου όμως τους Μωραΐτες ή τους Ρουμελιώτες. Έχεις δίκιο. Αυτοί περνάνε τη μεγάλη μπόρα. Παίρνουν τα παιδιά τους για γενίτσαρους. Κλείνουν τις γυναίκες τους στα χαρέμια. Τίποτα δεν είναι δικό τους. Ούτε τα ζώα τους, ούτε η σοδειά τους. Ούτε ο εαυτός τους ο ίδιος. Το ξέρεις πως όταν έπεσε επιδημία ευλογιάς, οι μανάδες βγάζαν τις πουκαμίσες από τις άρρωστες και τις φόραγαν στις όμορφες κόρες τους για να αρρωστήσουν, να σκυμίνουν και να τις γλιτώσουν έτσι από τα χαρέμια. Λολάθια για τα καλά, παπαϊκόρη μου. Διάβασες μια ευχή. Μην την πιέζεις, αφού δεν θέλει. Και τι θα πω αύριο στη Λαμπρινή που περιμένει απάντηση? Ό,τι πες και στην κυρία Μαντούδενα και στην Νικολέτα και σε όλες αυτές τις προξενήτρες που κουβαλιούνται εδώ πέρα κάθε μέρα. Αν δεν το θέλει η Μαντό, το παίρνω εγώ. Εγώ παντρεύομαι. Εσύ τσιμουδιά, είσαι μικρή. Συφορά που με βρήκε. Δεν θέλεις τον έναν, δεν θέλεις τον άλλον. Γεροντοκόρη θα μου μείνεις, κόρη μου. Μοιάζω για γυναίκα που θα μείνει γεροντοκόρη. Θα παντρευτώ κι εγώ, αλλά όταν έρθει η ώρα. Πότε δηλαδή? Πρώτα να ελευθερωθούμε και μετά έχουμε καιρό για παντρίες. Δεν σου λέω εγώ ότι χρειάζεται να τις διαβάσεις μια ευχή? Και πότε θα ελευθερωθούμε, μπορείς να μου πεις? Ελπίζω να είναι σύντομα. Αλλά όχι για μένα, για την πατρίδα. Στο μεταξύ, διώχνεις τις τύχες σου μια-μια. Τα καλύτερα παλικάρια. Τα πραγματικά παλικάρια δεν έχουν το νου τους σε παντρίες, αλλά στον αγώνα. Είσαι τελείως τρελή. Και κάτι άλλο, μάνα. Με τι πρίκα θα με παντρέψεις? Το σεντούκι μας είναι γεμάτο λίρες. Έχεις τη μεγαλύτερη πρίκα. Ωραία. Τότε να μου τις δώσεις για να αρματώσω καράβια για τον αγώνα. Έλα, πέρασε. Ζήτησα να έρθεις για να σου πω κάτι σοβαρό. Νιώθεις τον εαυτό σου έτοιμο να μάθει και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό για την πατρίδα? Και το ρωτάς? Ο ξεσηκωμός είναι ζήτημα ημερών. Σε λίγο θα χτυπήσουμε την Τουρκιά. Αλήθεια? Η φιλική εταιρεία έχει ετοιμάσει τον αγώνα. Έχει συγκεντρώσει τα χρήματα που θα χρειαστούν. Θα δώσω κι εγώ την πρίκα μου. Στο μεταξύ ορκίζονται συνεχώς καινούργια μέλη. Πού μπορώ να πάω να ορκιστώ κι εγώ? Εδώ, τώρα αμέσως, από μένα. Είσαι στη φιλική? Από καιρό. Δεν το είχα καταλάβει. Έτσι έπρεπε. Κι ούτε κανείς πρέπει να καταλάβει για σένα. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας. Δεν με γελούν τα μάτια μου. Βλέπω μια γυναίκα να τους διατάζει και να πέφτει πρώτη στη φωτιά. Έχετε δίκιο. Σίγουρα θα είναι η Μαντόβα που κέρδισε. Να ζήσουν τα παλικάρια μας. Καπετάνισσα!
Θα παραβγώ μαζί του στο σημάδι. Είναι όλοι του άσυ. Έχω μάθει να σημαδεύω από 12 χρονών.